Θα δώσουμε συνέχεια στο δελτίο, κυρίες και κύριοι, και θα αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλίμα, καθώς μπορεί να μην έχουμε στη χώρα μας ενεργά μέτωπα πυρκαγιών, έχουμε όμως επιπτώσεις από τις πυρκαγιές σε πολλούς συμπολίτες μας ανά την Ελλάδα, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζονται πυρόπληκτοι, να έχουν μεγάλες ανάγκες για άμεσα πράγματα πρώτης ανάγκης, και αυτό δημιούργησε και μια πρωτοβουλία, παύλα ευαισθησία, της κομματικής οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Έτσι λοιπόν η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει ήδη πρώτης ανάγκης, προκειμένου να απαλύνει τον πόνο και την πρώτη άμεση ανάγκη των πυρόπληκτων περιοχών. Θα δούμε τις λεπτομέρειες με την συμβολή στην κουβέντα μας του νέου συντονιστή του ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, του Μάνου του Γαβριλίδη, τον οποίο έχουμε στη σύνδεσή μας. Καλησπέρα, κύριε Γαβριλίδη. Καταρχήν, καλησπέρα, κύριε Μαυρίδη. Καλησπέρα, τηλεθεατές. Καταρχήν, συγχαρητήρια για την ανάληψη των καθηκόντων του συντονιστή στην Ομαρχιακή. Είναι η πρώτη φορά που δημοσίως κουβεντιάζουμε, άρα οφείλω να σας συγχαρώ και να σας ευχηθώ καλή δύναμη στο έργο σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Τώρα πάμε στο θέμα που με δελτίο τύπου μας κοινωνήσατε, ότι υπάρχει μια δραστηριότητα, μια πρωτοβουλία της Νομαρχιακής. Θέλουμε τις λεπτομέρειες. Και τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες που ενδεχομένως θέλουν να βοηθήσουν? Ναι, όπως είπατε και εσείς, στην περιοχή μας, στην περιφέρεια μας, μπορεί να μην έχουμε εστίες ευτυχώς, αλλά παρόλα αυτά όλη η χώρα πλήττεται από φωτιές, από σημαντικές πυρκαγιές. Υπάρχουν άνθρωποι εκτοπισμένοι, άνθρωποι που έχουν χάσει τα σπίτια τους, άνθρωποι που τους λείπουν τα είδη πρώτης ανάγκης. Οπότε εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό από το να προσπαθήσουμε να απαλύνουμε τις επιπτώσεις αυτές στο βαθμό που μπορούμε. Έτσι λοιπόν, όπως και πέρσι, πήραμε σαν Νομαρχιακή Επιτροπή Κοζάνη την πρωτοβουλία να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της οργάνωσης Αλληλεγγύη για όλους. Και μαζεύουμε από σήμερα Τρίτη μέχρι την Παρασκευή, 5 Αυγούστου, είδη πρώτης ανάγκης, όπως είναι η ξηρά τροφή, μπισκότα, φρυγανιές, κρουασάν, κράκερ, είδη για τις πρώτες βοήθειες, γάζες, εισπνεώμενα, φυσιολογικούς ορούς, αλυφές για εγκάβματα, οφθαλμικές σταγόνες. Τα σημεία συγκέντρωσης είναι στην Κοζάνη και στην Πτολεμαίδα, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Στην Κοζάνη είναι επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 25, από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα, και στην Πτολεμαϊδα, στην οδό Παυλίδα Δαμοπούλου 5, πάλι τις ίδιες ώρες, 11 το πρωί έως 1 το μεσημέρι, 6 το απόγευμα έως 8 το απόγευμα, από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή. Και μετά το υλικό που θα συγκεντρωθεί θα αποσταλεί στους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Υπάρχει ευαισθησία. Ο Έλληνας είναι ευαίσθητος λαός. Νομίζω ότι συμμετέχει. Έχουμε αποδείξει ότι όποτε κληθούμε να συνδράμουμε με τον οποιοδήποτε τρόπο στο να απαλύνουμε τον πόνο κάποιου ανθρώπων μας, να στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων, και το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Ωραία. Μέχρι την Παρασκευή λοιπόν, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ σε Πτολεμαϊδα και Κοζάνη, ή σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα, τα είδη πρώτης ανάγκης που μας αναφέρατε. Θέλω με την ευκαιρία της κουβέντας μας να έρθουμε λίγο και στην πολιτική κουβέντα των ημερών. Το προηγούμενο διάστημα υπήρξε μια φημολογία, η κυβέρνηση επισήμως την έχει διαψεύσει, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι είμαστε πια σε μια προεκλογική περίοδο. Ποια είναι η ετοιμότητα της κομματικής οργάνωσης? Ναι, όντως, όπως το αναφέρατε και εσείς, μετά τις παλινοδίες και από επίσημα χείλη, είτε από διαρροές ότι οδεύουμε προς εκλογές και τελικά την ανέρεση των λεγόμενων, η τελευταία ενημέρωση ή διαρροή που είχαμε ήταν ότι, και από τα χείλη του Πρωθυπουργού εννοείται, ότι δεν πάμε σε εκλογές. Σε κάθε περίπτωση και τοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ και πανελλαδικά θα είναι έτοιμος, είναι ήδη έτοιμος, και θα είμαστε στην επόμενη προοδευτική κυβέρνηση όποτε και να γίνουν οι εκλογές. Είτε γίνουν τώρα τον Οκτώβρη, είτε τον Σεπτέμβρη, είτε γίνουν στην ολοκλήρωση της τετραετίας.
Σας έχει πείσει ο Πρωθυπουργός ότι πράγματι θα γίνουν το 23 οι εκλογές ή ενδεχομένως υπάρχει και μια στο πίσω μέρος του μυαλού μια υποψία ότι μπορεί να προχωρήσει σε έναν ευνηδιασμό? Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, ναι, το πιστεύω, ότι γιατί και η πολιτική ενέχει πάντα ένα από τα όπλα της πολιτικής είναι και ο ευνηδιασμός, οπότε δεν το αποκλείω προσωπικά να μας ευνηδιάσει και να προκηρύξει εκλογές, παρότι το έχει διαψεύσει σε όλους τους τόνους. Σε ό,τι αφορά την νομαρχιακή, υπάρχει σχέδιο, πρόγραμμα ανάληψης πρωτοβουλειών, ενημερωτικών συναντήσεων με τους πολίτες, εξορμήσεων το επόμενο διάστημα? Παρόλο το ότι βρισκόμαστε στον Αύγουστο, που είναι και ο κατεξοχήν μήνας των διακοπών, νομίζω ότι... Ναι. Παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν τον Αύγουστο, γιατί πολλοί κόσμος λείπει στις διακοπές του, πολλοί κόσμος λόγω των υψηλών θερμοκρασιών παραμένει σε κλιματιζόμενους στο σπίτι του, τέλος πάντων, ή σε χώρους πιο δροσερούς και αποφεύγει να κινείται. Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε ξεκινήσει κάποιες εξορμήσεις. Συγκεκριμένα, το Σάββατο επισκεφθήκαμε τη Λαϊκή Αγορά της Κοζάνης. Συζητήσαμε με τον κόσμο, μοιράσαμε φυλάδια σχετικά με την ακρίβεια προς ενημέρωση του κόσμου. Συζητήσαμε με τον κόσμο και το ίδιο θα κάνουμε και αύριο στην Πτολεμαϊδα. Τώρα, διακύδευμα. Συχνά ρωτάμε εμείς οι δημοσιογράφοι ποιο θα μπορούσε να είναι το διακύδευμα. Είπατε την λέξη κλειδί, η ακρίβεια θα μπορούσε να είναι το μέρος του διακυδεύματος των επόμενων εκλογών. Εδώ στην περιοχή μας ενδεχομένως θα είναι και το σχέδιο απολιγνητοποίησης, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Οι επόμενες εκλογές θα περιέχουν, εξαρτάται από ποια σκοπιά το βλέπετε βέβαια, αλλά για τον απλό κόσμο, για τον κόσμο του μόχθου και της εργασίας, θα περιέχουν πάρα πολλά διακυβεύματα που θα καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα βιοποριστεί τα επόμενα χρόνια. Ένα από τα διακυβεύματα, όπως αναφέρατε, είναι φυσικά η ακρίβεια, που περιέχει πάρα πολλές συνέπειες. Είναι ο τρόπος που θα μοιραστούν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, για την περιοχή μας ακόμα περισσότερο είναι η απολιγνητοποίηση, είναι η υγειονομική κρίση που βιώσαμε όλα αυτά τα χρόνια και δεν προκύπτει ότι την έχουμε αφήσει πίσω μας, φαίνεται ότι ακόμα καταγράφονται ακόμα και σήμερα θάνατοι και από ό,τι λένε οι ειδικοί θα υπάρξει μια αναζωπήρωση από το φθινόπωρο. Είναι πάρα πολλά τα διακυβεύματα. Στο επίπεδο, να επανέλθω λίγο στο θέμα της ετοιμότητας. Ναι. Επειδή ακούμε και νομίζω ότι έχει και περίπου δημοσιευθεί επισήμως, όχι, αλλά στις πολιτικές κουβέντες, ναι, αυτό είναι γνωστό. Έχει κατατριστεί ψηφοδέλτιο, έχει σταλεί. Πού βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο? Κοιτάξτε να δείτε, όπως όλα τα κόμματα, έτσι και ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις για τα ψηφοδέλτια. Υπάρχουν κάποια, δεν έχουν ολοκληρωθεί σε καμία περίπτωση, υπάρχουν κάποια συζητήσεις, υπάρχουν κάποιοι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά από εκεί και πέρα, κατά τη γνώμη μου, επίσης δεν είναι τόσο σημαντικό τα άτομα, γιατί ούτως ή άλλως θα είναι ένα ψηφοδέλτιο δυνατό, θα είναι ένα ψηφοδέλτιο το οποίο ο κόσμος της Κοζάνης, η ψηφοφόρη της Κοζάνης, η κοινωνία της Κοζάνης θα μπορεί να δει ότι τον αντιπροσωπεύει αυτό το ψηφοδέλτιο. Τώρα, αν με ρωτάτε για ονόματα, δεν θα ήθελα να μπω στην ονοματολογία για πάρα πολλούς λόγους, νομίζω ότι καταλαβαίνετε. Νομίζω ότι ούτε κι εγώ έχω τέτοιο στόχο. Απλά ήθελα να ρωτήσω εάν από την πληροφόρηση που εσείς ως συντονιστής έχετε, μιλάμε για ανανέωση, μιλάμε για νέους ανθρώπους, για ανθρώπους από τον επιστημονικό χώρο, από τον κοινωνικό χώρο. Κοιτάξτε, κύριε Μαυρίδη, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που ξεκίνησε το 2016, είχε 380 μέλη στο νομό. Και αντίστοιχα μεγέθη είναι και πανελλαδικά. Το 2019 είχε 1.200-1.500. Το 2022 έχει πάνω από 2.500 μέλη. Οπότε υπάρχει ισορροή πολύ μεγάλου αριθμού μελών. Αυτά τα μέλη πρέπει να εκπροσωπηθούν. Οπότε, ναι, η ανανέωση θα υπάρχει. Θα υπάρχει ο συγκερασμός και
των έμπειρων παλιότερων στελεχών, αλλά και νέων, τα οποία θα συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Γαβριλίδη, και πάλι να να σας... είστε καλά. Και πάλι να σας συγχαρώ. Καλή δύναμη στο έργο Σας σας. Ευχαριστώ πολύ. Πάντα για το καλό του τόπου. Σας ευχαριστώ. Γι' αυτό ακριβώς θα αγωνιστούμε, κύριε Μαυρίδη. Γεια σας. Ευχαριστούμε.